Έχουμε χρηματοδοτήσει άλλες δύο χώρες. Έχουν δεχτεί λοιπόν τη χρηματοδότησή μας άλλες δύο χώρες. Εδώ επιτρέψτε μου να κάνω το εξής ερώτημα. Καταλαβαίνω την Ελλάδα, σαν Έλληνας, έχετε κάποια δυνατότητα, σύμφωνα με τα λεγόμενά σας, να τη βοηθήσετε. Την Κύπρο, η Κύπρος είναι η Ελλάδα μας, είναι δικό μας κομμάτι, είναι κομμάτι του ελληνισμού. Φαντάζομαι ότι κανείς από όσους μας παρακολουθούν δεν έχει αντίρρηση σε αυτό και θέλει να τη βοηθήσετε. Οι άλλες χώρες για ποιο λόγο θέλει να τη βοηθήσετε? Ξέρετε, δεν είναι ακριβώς μόνο ελληνικό το θέμα. Ας φαίνεται ότι είναι η Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι η αιχμή του δόρατος. Δηλαδή από την Ελλάδα ξεκινάει όλη αυτή η διαδικασία. Δηλαδή το σύστημα το κοντράρεις από την Ελλάδα. Γι' αυτό και η Ελλάδα έγινε το παγκόσμιο πείραμα. Άλλωστε οι ξένοι το λένε αυτό. Όλοι οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί αυτό λένε. Τελικά η Ελλάδα θα καταστρέψει τον πλανήτη. Τελικά αν πέσει η Ελλάδα πέφτει η Αμερική. Μα αυτοί το λένε, δεν τα λέμε εμείς. Δηλαδή σε πήγαν σε μια διαδικασία ότι η Ελλάδα είναι υπεύθυνη για όλα τα κακά που συμβαίνουν στον πλανήτη. Σωστά ή όχι? Αυτά τα δημοσιεύματα είναι εμφανή. Άρα λοιπόν, εντάξει, το δεχόμαστε λοιπόν. Σε μια βάση λοιπόν ότι εμείς μπορούμε, άλλωστε είναι το πρόβλημα ότι δεν έχουμε να κάνουμε με το σύστημα της Ελλάδος ή με τους κυβερνώντας στην Ελλάδα. Ξέρουμε καλά από πού βάλετε, από πού είναι οι οδηγίες, ποιος είναι υπεύθυνος για τους πολιτικούς και για τις πολιτικές γραμμές στην Ελλάδα. Με αποτέλεσμα είναι μια πιο παγκόσμια, είναι πιο παγκόσμιο το πρόβλημα. Τα δύο μεγάλα όπλα που έχουμε είναι 0,5% ή άτοκα αν θέλετε, και για 100 χρόνια. Αυτό είναι δύο τεράστια όπλα τα οποία είναι πάντα στο τραπέζι. Με αποτέλεσμα σπάνε την παγκόσμια αγορά όσον αφορά την τοκογλυφία και όσον αφορά σε μνημόνια που τσακίζουν κόκαλα, παίρνουν χώρες, κυριαρχίες. Εμείς δεν μιλάμε για κυριαρχίες. Καταρχάς δεν άκουσα ποτέ από την κυβέρνηση, και αν δείτε και το έδρα στην Κύπρο με ευκαιρία της Κύπρου, θα δείτε και το μνημόνιο το δικό μας, το οποίο είναι 40 σελίδες. Δεν έχει να κάνει με τη δημόσια διοίκηση, έχει να κάνει μόνο με την security της δημόσιας διοίκησης, με το πώς θα λειτουργεί. Έχουν δικαίωμα να κάνουν οποιοδήποτε project πάνω στα χρήματα, δηλαδή χρήματα τα οποία είναι ήδη εκεί, για να προωθηθούν από το κράτος. Θα πρέπει το κράτος να προσφέρει είτε μελέτες, είτε δικές μας, είτε δικές του, είτε να επεξεξετάσουμε τις δικές του, που δεν θα μπορεί να υπερβαίνουν τα πραγματικά κοστολόγια που μέχρι σήμερα ξέρουμε ότι από τα δημόσια έργα μέχρι τις προμήθειες όλου του δημόσιου τομέα ήταν υπέρογκα τα νούμερα. Δηλαδή, παράδειγμα, ένας πύραυλος έκανε, λέω πύραυλος τώρα, 10.000 τον χρεώναμε 1.000.000. Ή δεν έχουν γίνει αυτά? Όλες λοιπόν οι προμήθειες ήταν τόσο ανεβασμένες στα δημόσια έργα. Άλλωστε έτσι γίνανε οι Ευρωπαίοι. Οι Ευρωπαίοι έτσι γίνανε συνέτεροι. Δηλαδή το έργο έκανε 1 δισεκατομμύριο, το χρεώναμε 6 δισεκατομμύρια, μας δίνανε 50%, δηλαδή τα 3 δισεκατομμύρια επιδότηση που δεν μας τα δίνανε ποτέ. Άρα γίνανε συνέτεροι οι Ευρωπαίοι με εμάς. Από το 1 έως τα 3 τα μοιραζόταν όλος ο φορείς, δηλαδή ο κρατικός τομέας με τον ιδιωτικό. Το έργο πραγματικά έκανε 1 δισεκατομμύριο, ήταν χρεωμένα 6, με 50% γινόταν συνεταίροι. Άρα έχουμε κάποιους συνεταίρους που δεν πληρώσανε φράγκο. Αυτά είναι αποδεδειγμένα. Γι' αυτό είπα ο άνθρωπος. Να δούμε λίγο διαφάνεια. Να δούμε τελικά, και δεν μας ενδιαφέρει τι κάνανε οι πολιτικοί. Άλλωστε, αν δείτε τους όρους που έβαλα εγώ, αν θυμάστε, και ειδικά στο president που κάναμε, ήτανε όρη διαφάνειας, δηλαδή να ελέγξουμε αν ο δανεισμός είναι πραγματικός ή όχι και να ελέγξουμε και κάποιες συμβάσεις, κρατικές συμβάσεις που έχουν συμβεί. Για παράδειγμα, είπα ότι οι τεχνικές υπηρεσίες θα είναι δικές μου, αλλά το αν οι συμβάσεις είναι καλός ή κακός, αυτό θα το κρίνουν τρεις δικαστές οι οποίοι θα είναι από τον κρατικό φορέα. Άρα δεν καταλαβαίνω να κινδύνευε κάποιος. Δεν είπα ότι εγώ θα βγάζω τα κεντρικά αποτελέσματα, όμως, άμα δούμε μια σύμβαση η οποία το κράτος χάνει, δεν βγάζει τίποτα ή βγάζει ελάχιστα. Δεν γίνεται να πουλάμε ένα ορυχείο, ξέρω εγώ, χρυσού και το κράτος να βγάζει 1-2%. Γίνεται? Θα πουλάγε κανείς ή θα δίνε ποτέ κανένα σε καμία εταιρεία ορυχείου χρυσού το χωράφι του για 2%? Όχι. Δεν πειράζει. Όμως αν αυτά έχουν συμβεί, αυτός ο έλεγχος, αγαπητέ κύριε Κολυβά, είναι για να δούμε τα λάθη του παρελθόντος, να βάλουμε ένα στόπ και μπορούμε να τα βάλουμε. Άλλωστε εμείς το χρηματοδοτούμε αυτό. Το χρηματοδοτούμε άτοκα. Και κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια και μια τομή να μην ξαναγίνουν τέτοια λάθη. Εγώ θα τα πω λάθη. Αλλά όπως και να έχει, από το παρελθόν να μάθουμε, από τα λάθη να μάθουμε και να μην ξαναεπιτρέψουμε να βάλουμε τέτοιες δικλείδες ασφαλείας, να μην ξανάρθει ποτέ η χώρα και να μην ξανάρθει κανένας. Αν θα είναι οργανισμός, αν κάποιος θα το βγάλει δημόσιο, αν κάποιος θα το κάνει πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Εάν οποιοδήποτε φορέα, αδερφότητα, λέσχη, οποιοδήποτε, δεν θα ξανάρθει να κουμπίσει αυτό το κράτος, γιατί τα παιδιά μας δεν θα είναι τόσο πονηρεμένα έτσι όπως είμαστε εμείς. Άρα λοιπόν θα μείνει στη διαδικασία αυτή και δεν θα ξαναγίνουν λάθη. Το μήνυμα που θέλω να δώσω είναι: ναι, υπάρχει λύση. Η λύση είναι η συνένωση όλων των Ελλήνων.
θα μάθουμε να ζήσουμε χωρίς κόμματα και τα κόμματα δεν προσφέρανε τίποτα. Με αυτή τη διαδικασία λοιπόν, η συνένωση Ελλήνων, συνέλευση Ελλήνων και σε μια πραγματική δημοκρατία που η δημοκρατία δεν έχει κόμματα. Αν δεν ενωθούν όλοι οι Έλληνες, δεν θα νικήσουμε ποτέ αυτόν τον αγώνα που ξεκίνησα εγώ. Μάλιστα. Κύριε Σόρα, σας ευχαριστώ. Ελπίζω όσοι μας παρακολουθήσατε να βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Σύντομα θα επανέλθουμε με τον κύριο Σόρα και για άλλα θέματα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ που μας παρακολουθήσατε.